Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα του κορονοϊού? Καταρροή, πονόλαιμος, πυρετός και βήχας. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν πνευμονία ή δυσκολία στην αναπνοή. Πώς θα προστατευτώ από το κορονοϊό? Πλένουμε τακτικά τα χέρια μας με ακολούχο διάλειμμα ή νερό και σαπούνι. Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με χαρτομάτιλο κατά το βήχα ή το φτέρνισμα. Κατάμε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα όσους βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μας. Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με το γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΗ και παραμένουμε στο σπίτι μας. Επιτυχημένος δικηγόρος στο Βερολίνο, ο Μίχαελ, έχει τελείως αποθήσει την πολωνική του καταγωγή. Ένας Πολωνός μποέμ, που εμφανίζεται αναπάντεχα σαν πατέρας του, θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή του. Ξένες λέξεις, δραματική ταινία πολωνικής παραγωγής. Απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα. Μάρκο, η πόλη των θερμοκηπίων, όπου απασχολούνται χιλιάδες μετανάστες εργάτες. Η ιδεχθής δολοφονία της κόρης της Δημάρχου εντείνει τη βία και τις φυλετικές αντιπαραθέσεις. Ένα αμφιλεγόμενο ζευγάρι detectives αναλαμβάνει τη διελεύκανση της υπόθεσης. Θάλασσα από πλαστικό. Σάββατο και Κυριακή, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Οι μεγαλύτεροι εχθροί της ελεύθερης οικονομίας και της ελευθερίας είναι από τη μία οι βιομήχανοι και από την άλλη οι ακαδημαϊκοί μου συνάδελφοι που καταλήγουν στην κυβέρνηση. Μίλτον Φρίντμαν. Κάθε Σάββατο με το Φιλελεύθερο. Ο νομπελίστας οικονομολόγος σε 15 ωριαία επεισόδια λέει όσα θέλετε να μάθετε για τη φιλελεύθερη οικονομία. Ένα συλλεκτικό έργο σε συνεργασία με το ΚΕΦΗΝ. Φιλελεύθερος. Επειδή η πολιτική και η οικονομία έχουν ταυτότητα.